Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με την είδηση πως η Eldorado Gold θέλει να διακόψει τις επενδυτικές της δραστηριότητες στην Ελλάδα να φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί το προφίλ που καλλιεργεί ως υπέρμαχη των ξένων επενδύσεων λίγες μέρες μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως η εταιρεία επιχειρεί να εκβιάσει και να επιβάλλει τους όρους της, κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, ενώ σημειώνει πως το θέμα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έχει παραμευθεί σε διαιτησία, η οποία ήδη έχει δρομολογηθεί από το νομικό συμβούλιο του κράτους, ώστε να ξεκινήσει εντός του Σεπτεμβρίου. Εξαιρετικά κρίσιμες επαφές αναμένεται να έχουν τον Οκτώβριο στην Ουάσιγκτον οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου. Οι Έλληνες τραπεζίτες θα έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν συναντήσεις με τους επικεφαλείς όλων των μεγάλων διεθνών τραπεζών αλλά και funds σε μια περίοδο που τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα δείχνουν να έχουν βελτιώσει την ρευστότητά τους αλλά και εν ώψη των προσπαθειών εξόδου των τραπεζών στις αγορές, κάτι που οι διοικήσεις τους επιδιώκουν έως το τέλος του 2017. Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple θα ανέβει στην κεντρική σκηνή των νέων διαστημικών γραφείων της εταιρείας στην Καλιφόρνια για να παρουσιάσει τα νέα πολυαναμενόμενα προϊόντα της εταιρείας, σηματοδοτώντας έτσι επί της ουσίας το πέρασμα του πιο σημαντικού της προϊόντος του iPhone στη νέα εποχή. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Apple θα παρουσιάσει 3 νέα κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένου και ενός premium μοντέλου που θα επισκιάσει όπως αναμένεται όλη την υπόλοιπη γραμμή και ενδεχομένως και όλη τη βιομηχανία των smartphones. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη μονάκι μέσω 878,78 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,31% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.